εδώ και 10 μήνες, χωρίς να έχουν πάρθει μέτρα πρόληψης και προστασίας για την επαναλειτουργία τους, η κυβέρνηση καταθέτει νέο νομοσχέδιο. Μειώνει τον προϋπολογισμό για το 2021 κατά 8%, ενώ ταυτόχρονα δίνει 30 εκατομμύρια για πανεπιστημιακή αστυνομία, κάρτες εισόδου και κάμερες ασφαλείας. Το νομοσχέδιο παράλληλα προβλέπει σε διαγραφές φοιτητών με νήσιν 2, νήσιν 3 έτη σπουδών, σε μια εποχή μάλιστα που μεγάλο ποσοστό φοιτητών αναγκάζονται να εργαστούν ώστε να ανταπεξέλθουν τις σπουδές τους. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει απολύτως κανένα μέτρο ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους όσοι φοιτητές εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. Μας λένε δηλαδή ότι θα πεταχτούν στα σκουπίδια οι κόποι όλων αυτών των φοιτητών, τόσο για να περάσουν στις σχολές τους, όσο και για να επιτύχουν σε ένα μεγάλο όγκο μαθημάτων. Δίνει πελατεία σε ιδιωτικά κολέγια η κυβέρνηση, μειώνοντας τον αριθμό των εισακτέων στη διτροβάθμια εκπαίδευση, υποβαθμίζοντας έτσι τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Πειθαρχικές αλλαγές με τιμωρίες, διαγραφές, έως και 3 χρόνια φυλάκισης σε φοιτητές για κινητοποιήσεις ή παρεμβάσεις στα θεσμικά όργανα. Αντιμετωπίζουν τους φοιτητές που προσπαθούν να αγωνιστούν για να σπουδάσουν με δικαιώματα σαν εγκληματίες. Ως φοιτητές με καταγωγή από την Κατερίνη και χωριά της Πιερίας, που πολλοί από εμάς έχουμε επιστρέψει στον τόπο σπουδών μας μόνιμα, χωρίς να έχουμε τελειώσει τις σπουδές μας λόγω οικονομικών δυσκολιών των οικογενειών μας, να συντηρήσουν τις υπόλοιπες σπουδών μας, αλλά και ως φοιτητές που παράλληλα με τις σπουδές μας εργαζόμαστε ώστε να βγάλουμε πέρα εμείς και οι οικογένειές μας, απαιτούμε να ανοίξουν εδώ και τώρα τα πανεπιστήμια με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι απαράδεκτο έναν ολόκληρο χρόνο να μην μπορούμε να κάνουμε εργαστηριακά μαθήματα και συνολικά μαθήματα που είναι απαραίτητο να γίνονται διασώσεις. Δεν θα ανεχτούμε άλλο η μόρφωσή μας να υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο. Απαιτούμε για όσο παραμένουν τα ιδρύματα κλειστά να δοθεί ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων όσο και για την εξασφάλιση της συμμετοχής μας στην εξεταστική. Ειδικά για όσους από εμάς διαμένουμε με τους γονείς μας, οι οποίοι εργάζονται με τηλεργασία και με τα αδέρφια μας που παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας WebEx, δημιουργείται πρόβλημα τόσο με το ίντερνετ όσο και με τη διαθεσιμότητα των λάπτοπ, με κίνδυνο να μην καταφέρουμε να συμμετέχουμε στην εξεταστική του τρέχοντος εξαμήνου. Απαιτούμε εδώ και τώρα να δοθεί δυνατότητα στους φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις να μπορούν να μετακινηθούν οποτεδήποτε το επιθυμούν στις πόλεις του δρόμου. Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που βάζει ακόμα περισσότερους φραγμούς στην ανώτατη εκπαίδευση. Να πάρθουν πίσω τα νέα μέτρα καταστολής και οι διαγραφές φοιτητών.